Πληροφορήθηκες ότι ο κύριος Κεγαλιάς θα είναι εδώ από τον οδηγό ταξί. Ναι, ναι, ναι. Το έπαιξα εγώ σαν σπόντα. Το είπα αυθορμήτως. Τώρα, αν αυτό περιέχει μια σπόντα. Όχι. Να ήταν το θέμα ότι δεν με ενημερώνουν ποιος είναι καλεσμένος. Ποτέ δεν με ενημερώσαν και δεν έχω πρόβλημα γιατί να έχουμε τον Κεχαγιά. Αν δεν μου λέγει ο ταξιτζής, δεν θα έλεγα κάτι. Σωστά. Για άλλα πράγματα μπορώ να έχω και κριτική και πρόβλημα. Για το ότι ποιος θα είναι στην εκπομπή και θα κάθεται απέναντι, δεν με αφορά. Δηλαδή, όποιος και να είναι, να είναι καλός. Εντυπωσιάστηκα που μου το είπε ο ταξιτζής. Ναι. Άρα είμαι ένας άνθρωπος που η πρώτη ενημέρωση γίνεται με ραδιοταξί και μετά γίνεται από τους ανθρώπους της εκπομπής. Ωραίο. Και πρωτοποριακό. Το συμβόλαιο λίγη με το που λίγη το όμπιτρο. Είναι και μια εκπομπή, ναι. Δεν το έχω δει. Αλλά φαντάζομαι τι, αφού είναι αυτό, ναι. Διαβάσαμε ότι θα έχουν συζητήσει ανάμεσα στον κύριο Νίκο Κουκλώνη και στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Θέλω να μας πεις αν όντως υπάρχουν συζητήσεις και αν έχουν υπάρξει κάποια. Συζητάμε για να είμαι στην επιτροπή guest και κάναμε μια μεγάλη τέτοιου είδους συζήτηση που ήταν και σαν γνωριμία μας, αλλά και για τον Κεσταριλίκη που θα είναι νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Σε ένα από τα επόμενα live θα είσαι κριτής. Θα είμαι guest. Τώρα ο Νίκος θέλει να είμαι ο συνένα κριτής, θέλει να είμαι ό,τι πει η παραγωγή τους. Και αυτά που θα είμαι, θα ίσως να με ενημερώσει και ο ταξιτζής πηγαίνοντας στο στούντιο. Μήπως αυτή η καρέκλα βιδωθεί για τη συνέχεια. Να λάβω μέρος στο Just the Two of Us. Γενικότερα, αν υπάρξει κάποια συνεργασία. Αλλά εγώ ξέρω ότι... άγνωστε βουλέ του τηλεοπτικού θεού, ας πούμε. Συζητήσατε, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, μου συζητήσατε για κάποια περαιτέρω συνεργασία. Όχι, δεν συζητήσαμε. Πρόταση για το House of Fame, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει από Sky. Τυπική πρόταση, όχι. Εμέσως, ναι.